στο καυτό μέτωπο των αποκρατικοποιήσεων και των άλλων διατάξεων που θα κληθεί να διαχειριστεί η κυβέρνηση, ανακύπτει σοβαρό θέμα έλλειψης σχεδιασμού και ουσιαστικής πολιτικής κατεύθυνσης. Μαζί μας ο Μιχάλης Αγραφιώτης και θα σχολιάσουμε τις τελευταίες εξελίξεις. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα, Σταματία. Είναι λοιπόν έτσι τα πράγματα πάρα πολύ σοβαρά για την κυβέρνηση, γιατί πάρα πολύ απλά μπήκαν στο στόχαστρο πλέον οι αποκρατικοποιήσεις και βεβαίως συναποφασίστηκε μεταξύ των αρχηγών να καταργηθεί το κατώτατο μέτρο για την συμμετοχή του δημοσίου και το κατώτατο ποσοστό για τη συμμετοχή του δημοσίου στις δημόσιες επιχειρήσεις και βεβαίως στις πρώην, στις ΔΕΚΟ, στις δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και φυσικά να μην συμπεριλαμβάνονται στα διοικητικά συμβούλια αυτών των επιχειρήσεων εκπρόσωποι των εργαζομένων, όπως κάτι που γινόταν μέχρι σήμερα. Βεβαίως υπάρχει ένα ζήτημα σταματία στο θέμα των αποκρατικοποιήσεων και ιδιαίτερα τη αποκρατικοποίηση τη ΔΕΗ που αφορά την περιοχή μας πάρα πολύ έντονα. Εδώ και 3 χρόνια ακούγονται πάρα πολλά σενάρια για τη μέθοδο και για το πώς θα αποκρατικοποιηθεί η επιχείρηση, πώς θα προχωρήσει όλη αυτή η διαδικασία. Πολλοί μίλησαν για στρατηγικό επενδυτή, άλλοι μίλησαν για κατάτμιση της επιχείρησης. Προχθές είχαμε στην Καθημερινή ένα σενάριο σχετικά με την. Πέντε σενάρια είχαμε σχετικά με την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ. 2 μοντέλα, το ιταλικό και το γαλλικό μοντέλο, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν στην επιχείρηση. Εδώ το ζήτημα είναι ότι παρατηρείται έντονη αμφισβήτηση από πλευράς επενδυτών, ξένων κυρίως επενδυτών, επειδή η κυβέρνηση και οι εκάστοτε κυβερνήσεις δεν είχαν προχωρήσει σε έναν στρατηγικό σχεδιασμό για το πώς θα υλοποιηθεί αυτή η αποκρατικοποίηση. Και βεβαίως δεν είχαν γνώμονα υποκρατικοποίησης την ουσιαστικότερη και την βασικότερη ανάπτυξη της επιχείρησης και με προοπτικές και με μέλλον, αλλά όλοι μιλούν για κατάτμιση, όλοι μιλούν για τα χρέη, όλοι μιλούν για την έλλειψη ρευστότητας και όχι φυσικά και την ουσία, η οποία η ουσία είναι ότι η επιχείρηση αυτή έχει μια δυναμική και θα έχει δυναμική και στο μέλλον, γιατί πολύ απλά θα συνεχίζει να τροφοδοτεί την Ελλάδα και τη χώρα με ηλεκτρική ενέργεια. Παρά την ύφεση λοιπόν, η ύφεση μπορεί να αποχωρήσει κάποια στιγμή στα επόμενα χρόνια, όμως η ΔΕΗ θα συνεχίσει να υπάρχει. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι το σημείο που αναφέρει ο Διεθνής Τύπος κυρίως για το θέμα των αποκρατικοποιήσεων και για τη ΔΕΗ, είναι ότι δεν υπάρχει ένα στοχευμένο, δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο τοπίο στην απελευθέρωση της ενέργειας και αυτό κάνει τους επενδυτές, τους σοβαρούς επενδυτές, να μην έρχονται να επενδύσουν ουσιαστικά και βεβαίως να μην ενδιαφέρονται για επενδύσεις και αυτοί που να μένουν μόνο και να κινούνται σε αυτό το όλο το πεδίο της επένδυσης πάνω στη ΔΕΗ να είναι ουσιαστικά επενδυτές οι οποίοι είναι οι περισσότεροι εγχώροι και ουσιαστικά προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα υποτίμησης και υποβάθμισης επιχείρησης για να την πάρουν ουσιαστικά σε τιμές ξεπουλήματος. Έτσι λοιπόν είναι ένα θέμα αυτό για την σημερινή κυβέρνηση, το πώς θα στοχεύσει στο θέμα των αποκρατικοποιήσεων και ιδιαίτερα στο θέμα της ΔΕΗ. Μελετώνται λοιπόν κάποια σενάρια ώστε να υπάρξει ισχυροποίηση της επιχείρησης και βεβαίως να πολιθεί όσο το δυνατόν με καλύτερες συνθήκες και όχι με αυτά τα πρότυπα και με αυτές τις μεθόδες που είχε η προηγούμενη κυβέρνηση και κυρίως υπό την ηγεσία του κυρίου Παπακοσταντίνου, ο οποίος επί 2 χρόνια έλεγε συνέχεια για αποκρατικοποίηση, αλλά συνεχώς δημιουργούσε σενάρια, δημιουργούσε παραφιλολογία και τελικά δεν γινόταν τίποτα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και ζητήματα πάνω στο θέμα όσον αφορά την αποκρατικοποίηση, όσον αφορά, όπως είπαμε και προχθές, τους δανειστές και τις ρήτρες που έχουν θέσει, αλλά και άλλα ζητήματα που ανακύπτουν νομικά κολλήματα, τα οποία καλείται να επιλύσει η κυβέρνηση. Και βεβαίως ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι ότι τι θα γίνει και με την περιοχή και ποιες ρήτρες θα υπάρξουν, ποιο πλαίσιο θα υπάρξει στο θέμα της υποκρατικοποίησης όσον αφορά τις σχέσεις της επιχείρησης, γενικότερα του περιβάλλοντος ενέργειας και φυσικά της τοπικής κοινωνίας. Μάλιστα, Μιχάλη, θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά με την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ. Να αλλάξουμε όμως τώρα θέμα, καθώς δόθηκαν στη δημοσιότητα τα ονόματα που θα στελεχώσουν την ομάδα ανασύστασης του ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα, αναφορικά με τη Δυτική Μακεδονία, ο Παντελής Κουκουλεκίδης είναι υπεύθυνος ανασυγκρότησης του κόμματος στην περιφέρεια, ενώ ο Γιάννης Βλατής για την Ήπειρο. Ενημέρωσέ μας σχετικά, Μιχάλη. Δύσκολα τα πράγματα για το ΠΑΣΟΚ σταματία. Μετά την ήττα και του Μαΐου και του Ιουνίου, προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους ουσιαστικά. Το νούμερο 2 στο ΠΑΣΟΚ παραμένει ο κ. Κουκουλόπουλος, ο οποίος είναι συντονιστής του οργανωτικού και βεβαίως σήμερα ανακοινώθηκαν και τα υπόλοιπα ονόματα τα οποία θα στελεχώσουν την ομάδα ανασύστασης του κόμματος μέσα σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για το ΠΑΣΟΚ. Για την Ήπειρο τοποθετήθηκε ο πρώην βουλευτής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ο κ. Γιάννης Βλατής, και βεβαίως ο Παντελής Κουκουλεκίδης για τη Δυτική Μακεδονία, όπου πολλά από τα στελέχη εδώ της περιοχής εκφράζουν κάποιες αμφιβολίες αν μπορεί να χειριστεί την περιοχή, γιατί πολύ απλά δεν
γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, όπως λένε. Χρειάζεται ουσιαστικά πάρα πολύ δουλειά για να γίνει αυτή η ανασύσταση στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, όπου είναι ένα προπύργιο, ένα γαλάζιο προπύργιο. Και βεβαίως το Πασόκ φοβούνται ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά και δεν είναι και τόσο αισιόδοξη για την αναστροφή του κλίματος. Και βεβαίως να πάει το Πασόκ μόνο στα Γρεβενά είναι δεύτερο κόμμα, σε όλες τις άλλες περιφερειακές ενότητες Κοζάνης, Φλόρινας και Αστοριάς είναι τρίτο κόμμα μετά από το ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, από ό,τι φαίνεται, θα στοχεύσουν στο Πασόκ μέχρι το αρχές Σεπτεμβρίου στο να δημορφωθεί ένα πρόγραμμα και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα κινηθεί το κίνημα. Πολλοί λένε ότι θα πρέπει να αλλάξει ουσιαστική και ριζικά την πορεία του, ουσιαστικά και ριζικά την πορεία του, για να διαμορφώσει τις συνθήκες εμπιστοσύνης πάλι στον ελληνικό λαό. Θα πρέπει να αλλάξει πάρα πολλά στελέχη, θα πρέπει να μπει το νέο αίμα ουσιαστικά μέσα στο κίνημα και να μην συγκροτείται βεβαίως από παλιά και φθαρμένα στελέχη. Από εκεί και πέρα, στα Ματία, φαίνεται ότι θα έχουμε και κάποιες προτάσεις και στα θέματα της ενέργειας που αφορούν την περιοχή και στο θέμα του πετρελαίου θέρμανσης. Όπως φαίνεται από την κυβέρνηση και σύμφωνα με δηλώσεις του κυρίου Σκοδρά, του Υφυπουργού Οικονομικών, η χώρα χωρίζεται σε 4 κλιματικές ζώνες και βεβαίως η Δυτική Μακεδονία και η Δράμα είναι οι μόνες περιοχές που θα είναι, βρίσκονται στην 4η κλιματική ζώνη που θα πάρει μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης. Τώρα από εκεί και πέρα δημιουργείται ένα θέμα για το πώς θα δοθεί αυτό το επίδομα θέρμανσης και με ποιο τρόπο και βεβαίως να λειτουργεί σωστά η δημόσια διοίκηση. Έτσι λοιπόν, αυτά έχουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά και το ΠΑΣΟΚ και περιμένουμε κατάθεση απόψεων, προτάσεων, ώστε να δούμε πώς το ΠΑΣΟΚ, ποια είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και τη διαχείριση των σοβαρών προβλημάτων και της τοπικής κοινωνίας. Μάλιστα, Μιχάλη, να περάσουμε σε ένα ακόμη φλέγον ζήτημα, καθώς εκτάκτως συνεδριάζει αύριο η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, με πρώτο θέμα, όπως ξέρουμε όλοι, την πορεία των οικονομικών των Δήμων. Ενώ σειρά επαφών, Μιχάλη, ξεκινά ο Δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας με σκοπό την ενημέρωση για τα οικονομικά των Δήμων. Τα πράγματα στους Δήμους στα Ματία φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί έχουμε δραματική περικοπή ουσιαστικά της χρηματοδότησης από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, τα γνωστά σε όλους ΚΑΠ, τους γνωστούς όλους ΚΑΠ. Έτσι λοιπόν, όπως είναι γνωστό, το 20%, οι ΚΑΠ προέρχονται από 20% του φόρου εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων, το 12% του ΦΠΑ και το 50% του φόρου ακίνητης περιουσίας. Περικόπτουν λοιπόν, αυτά αργούν να δοθούν στους Δήμους ως γνωστόν, περικόπτονται και μεγάλο ποσοστό των ΚΑΠ, με αποτέλεσμα οι Δήμοι να ασφικτιούν πλέον και να υπάρχει μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα. Ο Δήμαρχος της Κοζάνης, ο κ. Μαλούτας, συναντήθηκε σήμερα με πάρα πολλούς φορείς και χθες, μεταξύ των οποίων τον πρόεδρο του ΕΒΕ, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον κύριο Τολιόπουλο και βεβαίως αντιπροσωπεία εργαζομένων και τους έθεσε τα σοβαρά ζητήματα που τίθενται και βεβαίως ότι υπάρχει ακόμα και πρόβλημα, ακόμα και στη χρηματοδότηση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων των Δήμων. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο για τον Δήμο Κοζάνης, για όλους τους Δήμους της χώρας υπάρχει θέμα πλέον και βεβαίως τίθεται θέμα και για την επιβίωση της τοπικής αυτοδιοίκησης ενός θεσμού που βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα πολίτη και είναι ο μόνος που βοηθάει ουσιαστικά στη διαβίωση και στην επιβίωσή του. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με δήλωση του κ. Μαλούτα, οι Δήμοι οδηγούνται με μαθηματική βεβαιότητα σε οικονομική κατάρρευση. Η μισθοδοσία του προσωπικού καθίσταται πλέον επισφαλής, ενώ βασικές δομές των Δήμων οδηγούνται σε αναγκαστικό κλείσιμο σε μια εποχή μάλιστα που οι Δήμοι αποτελούν το αποκούμπι των θυμάτων της πρωτοφανής οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Έτσι λοιπόν, σημαίνουν τον κόδωνα του κινδύνου οι Δήμαρχοι. Αύριο έχουμε την συνεδρίαση της ΠΕΔ με βασικό ζήτημα τα οικονομικά των Δήμων και αναμένεται να υπάρχουν σκληρές απαντήσεις από την πλευρά της ΠΕΔ και από την πρόεδρο, την κυρία Βριζίδου. Αναμένεται να έχουμε και σειρά επαφών και σε επίπεδο ΚΕΔΕ και βεβαίως θα έχουμε ουσιαστικά την πρώτη απάντηση από την πλευρά της Δημάρχου στις 30 Αυγούστου στην Αθήνα με κινητοποιήσεις. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πολύ είναι αισιόδοξο ότι μετά από αυτές τις κινητοποιήσεις θα γίνει ό,τι έγινε και στην υγεία, δηλαδή όπου ο κ. Λουκουρέντης του Υπουργείου Υγείας έδωσε μια μερική λύση στο θέμα των φαρμάκων και μια σοβαρή λύση μέσα στη βδομάδα για το θέμα της αποπληρωμής των εφημεριών των γιατρών και σε άλλα ζητήματα βεβαίως που αφορούν την υγεία. Ας ελπίσουμε ότι και ο κ. Στυλιανίδης θα κοιτάξει το θέμα πάρα πολύ σοβαρά και δεν θα την πληρώσουν πάλι την ύφη Δήμη, όπως έγινε τις προηγούμενες φορές. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Να παραμείνουμε στο θέμα.